Όλες κατά της κυβέρνησης και των πολιτικών της με αφορμή το κύμα ακρίβειας εξαπέλυσαν σε πολιτική εκδήλωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων τα προβλήματα του αγροτικού κλάδου που οδηγείται πανελλαδικά στους δρόμους. Είναι σαφές ότι η αλαζονία του 41% έχει οδηγήσει τον κύριο Μητσοτάκη σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς για τη χώρα. Εγώ θα πω για τα αγροτικά μία κουβέντα. Το δρόμο τον έδειξαν οι Γάλλοι αγρότες, οι οποίοι σήμερα υπάρχει πρόταση από τα συντονιστικά τους για να αναστείλουν τα μπλόκα και τις τεράστιες κινητοποίησεις που είχαν κάνει μετά από ένα πρόγραμμα 600 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μακρόν για τη στήριξη του εισοδήματός τους. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης μίλησε για ληστεία του εισοδήματος των Ελλήνων μέσα από την εκτείναξη των τιμών σε ενέργεια, καύσιμα και βασικά είδη διατροφής, ενώ έκανε λόγο για πισωγύρισμα στην υγεία και την παιδεία. Για δε την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ο Χανιώτης βουλευτής υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν έλαβε ούτε στοιχειώδη μέτρα, ενώ σε ανάλογο ύφος τοποθετήθηκε και ο σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φαραντούρης. Αυτό που ζούμε σήμερα οφείλεται στο ότι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία από το 19 μέχρι σήμερα και 19, 20, 21 δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αντιπαρατεθεί στο σχεδιασμό για μείωση των πόρων από την κοινή αγροτική πολιτική. Να μην έχουμε ψευδεστήσεις. Είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας μεσοσταθμικά. Είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες ανατιμήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Είμαστε η χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων, γύρω στο 9%. Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος τρέχει με 4%. Είμαστε η χώρα που έχει πάρει τα λιγότερα μέτρα για την περιφρούρηση του καταναλωτή. Είμαστε η χώρα που έχει εισπράξει τα τελευταία χρόνια τους υψηλότερους έμεσους όρους. Μόνο το τελευταίο 1,5-2 χρόνια έχουν εισπραχθεί 7 δισεκατομμύρια παραπάνω έμεση φόροι από το ΦΠΑ. Διότι όσο ανεβαίνουν τιμές στα προϊόντα, ανεβαίνει και το καπέλο που μπαίνει του ΦΠΑ. Ο σύμβουλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως και η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, κάλεσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές και να στείλουν με την ψήφο τους ξεκάθαρο μήνυμα. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές για ολόκληρη την Ευρώπη, για να μην ανέβουν οι ακροδεξιές δυνάμεις και να στηρίξουμε τις προοδευτικές δυνάμεις που έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα πάνω απ' όλα και το πιο σημαντικό, ότι νοιάζονται για την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βελτίωση της ζωής σας. Θα έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα. Να είναι ηχηρό αυτό το μήνυμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες της Κρήτης, κριτικοί και κριτικές. Να είναι ηχηρό σε 100 μέρες. Έχουμε όλη την ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα σε 100 μέρες και να υπενθυμίσουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της εντελώς ανεξέλεγκτο. Για τα ελληνικά πανεπιστήμια, ο κ. Φαραντούρης τόνισε ότι η κριτική κοινωνία πρέπει πάση θυσία να τα υπερασπιστεί και να τα περιφρουρήσει από την υποστελέχωση, την απαξίωση και την υποχρηματοδότηση.